Χαίρετε, πιστή μου φίλη. Να με που σας ήλθα πάλιν. Ενώ ζήσει η ζωή μας και η αγάπη μας να ζει. Και όλοι μας αγαπημένοι εις του χρόνου την αγκάλιν, Τον παράν αγκαλιασμένοι να αποθάνομαι μαζί. Κρίμα που ο χάρον με το φοβερό δρεπάνι και μας κόβει κάθε σχέση από το γλυκό παράν. Κρίμα του παρατοκράτος εις τον άδειμ που δε φθάνει, να έχομεν και εκεί τη γλύκα, του παρά και τη χαράν. Άγβρε καημένε κόσμε, ο παράς είναι η ισχύ σου, και ο μισός πάντα χορτάνεις, και ο μισός πάντα πεινάς. Αφού είσαι τέτοιος, είναι περιττή η ύπαρξή σου, είπα στα αιωνίους, όλας δια μιας σκηνάς. Εις σπίτι των η κρίση δίκην φοβερών θηρίων, εις πολυτελής τραπέζας τρώγουν, παίζουν και ροφούν και καγχάζοντες εμπέζουν τον χειμώνα και το κρύον και οι φτωχοί γυμνεί στους δρόμους απ' την πείνα τους ψοφούν. ο Θεέ μου, δεν κοιτάζεις απ' του ουρανού των θόλων, των αχρίων του των κόσμων, να τον δεις με μια ματιά. Πρέπει να τον διορθώσεις ή να τον αλλάξεις όλον ή να τον αποτεφρώσεις μια στιγμή με τη φωτιά αν δεν εξεύρεις να το κάνεις όπως θέλει η ψυχή μου, σύ που έχεις τόσο πείραν κι είσαι τόσο παλαιός, έλα δυο μήνας κάτω εις την θέση τη δική μου, να ανέβω κι εγώ δυο μήνας εις την θέση σου Θεός. Εις το άπειρο να χύσω άφθονον βαρύν αέρα και η γη μες στον αέρα όταν τρέχει με ορμή, από πάνω της να φύγει και η βαρύτερη λέρα να καθαριστεί απ' όλα τα κακά σε μια στιγμή. Τότε, από του απείρου να σηκώσω τον αέρα και να κάμω όπως θέλω και όπως σκέπτομαι εγώ, εις τη γη καινούριων κόσμων και καινούριαν ατμοσφαίραν, όπου να μην κάμει κρύον το χειμώνα να ρηγώ, εις το άπειρον εις σκόνην τη γη όλη να σκορπίσω και αδιάφορον το σύμπαν απ' αυτήν αν μολυνθεί, αδιάφορον δυο μήνες άδοξος Θεός αν ζήσω, αρκεί μόνον του ανθρώπου το στοιχείο να χαθεί. Βασίλης Μιχαηλίδης, εθνικός ποιητής της Κύπρου.